Καλησπέρα σας. Ήθελα και εγώ προσωπικά να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Γιατί επειδή είστε εσείς εδώ, είμαι και εγώ σήμερα εδώ για να διαβάσω το Σεφέρι. Είναι ο αγαπημένος μου ποιητής εδώ και 30 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό τον είχα βάλει λίγο στην άκρη, θεωρώντας ότι τον έχω διαβάσει αρκετά. Τις δύο τελευταίες μέρες που διάβαζα και ξαναδιάβαζα στο σπίτι τα ποίηματά του, σκέφτηκα ότι αυτή η πρόσκληση εδώ ήταν για μένα ένα δώρο. Καθάρισε το μυαλό μου, άνοιξε η ψυχή μου και θυμήθηκα ότι ο τόπος αυτός είχε ανθρώπους που μπορούσαν να μιλήσουν σαν το Σεφέρι. Με αυτόν τον συμβολισμό, τον υπολογισμό για τη χώρα μας, για μας τους ίδιους. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσά μας. Δεν θα μας πείσουν ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που βγαίνουν στη τηλεόραση κάθε βράδυ. Και επειδή βλέπω και πολλοί νέες δεσποινίδες εδώ, αναζητήστε τον. Δεν ξέρω αν είναι της μόδας πια, αλλά αναζητήστε τον. Είναι δυστυχώς εξαιρετικά επίκαιρος ή ευτυχώς. Ξεκινάω λοιπόν ο λόγος στον κύριο Σεφέρι. Σαν πρόλογο, ας πούμε, θα σας διαβάσω ένα ποίημα που το ξέρετε περισσότεροι, γιατί το έχετε ακούσει πολύ συχνά να τραγουδιέται. Από τη στροφή, λοιπόν, την ποιητική συλλογή Στροφή, 1931, την Άρνηση. Στο περιγυάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι μα το νερό γλυφό. Πάνω στην άμμο την ξανθή γράψαμε το όνομά της, ωραία που φύση ξενοπάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Περνάμε στο τετράδιο γυμνασμάτων. Τα ποίηματα είναι γραμμένα από το 1928 ως το 1937 για να διαβάσουμε τη φυγή. Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας. Έφευγε, ξαναγύριζε και μας έφερνε ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό, ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο μέσα στο πρωινό χορτάρι, ένα παράξενο ποχύλι που δοκίμαζε να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. Η αγάπη μας δεν ήταν άλλη. Ψηλαφούσε σιγά μέσα στα πράγματα που μας τριγύριζαν να εξηγήσει γιατί δεν θέλουμε να πεθάνουμε με τόσο πάθος. Κι αν κρατηθήκαμε από λαγόνια και αν αγκαλιάσαμε με όλη τη δύναμή μας άλλους αφιένες και αν σμίξαμε την ανάσα μας με την ανάσα εκείνου του ανθρώπου και αν κλείσαμε τα μάτια μας, δεν ήταν άλλοι. Μονάχα αυτός ο βαθύτερος καημός να κρατηθούμε μέσα στη φυγή. Πάλι το τετράδιο γυμνασμάτων, 1928-1937. Αυτά που ακούγονται, τα 28-37 είναι και οι ηλικίες του, ας πούμε, έτσι, αν σκεφτούμε ότι είχε γεννηθεί το 1900, όπως μας είπε ο κ. Ζήρας.
Ο Κυστρατής Θαλασσινός περιγράφει έναν άνθρωπο. Μα τι έχει αυτός ο άνθρωπος? Όλο το απόγευμα, χτες, προχτές και σήμερα, κάθεται με τα μάτια καρφωμένα σε μια φλόγα. Σκόνταψε πάνω μου το βράδυ, καθώς κατέβαινε τη σκάλα, μου είπε. Το κορμί πεθαίνει, το νερό θολώνει, η ψυχή διστάζει. Και ο αγέρας ξεχνάει, όλο ξεχνάει. Μα η φλόγα δεν αλλάζει. Μου είπε ακόμη. Ξέρετε, αγαπώ μια γυναίκα που έφυγε ίσως στον κάτω κόσμο. Δεν είναι γι' αυτό που φαίνομαι τόσο ερημωμένος. Προσπαθώ να κρατηθώ από μια φλόγα, γιατί δεν αλλάζει. Ύστερα μου διηγήθηκε την ιστορία του. Παιδί. Όταν άρχισα να μεγαλώνω, με βασάνιζαν τα δέντρα, γιατί χαμογελάτε. Πηγαινούσα στην άνοιξη που είναι σκληρή για τα μικρά παιδιά. Μ' άρεσαν πολύ τα πράσινα φύλλα. Νομίζω πως έμαθα λίγα γράμματα, γιατί το σκουπόχαρτο πάνω στο θρανίο ήταν και εκείνο πράσινο. Με βασάνιζαν οι ρίζες των δέντρων. Ήταν μέσα στη ζεστασιά του χειμώνα, όταν μέσα στη ζεστασιά του χειμώνα ερχόντανε να τυλιχτούν γύρω από το κορμί μου. Δεν έβλεπα άλλα όνειρα σαν ήμουν παιδί. Έτσι γνώρισα το κορμί μου. Κλείστε τα κινητά σας, παρακαλώ. Κλείστε τα, όχι για μένα, για τον Γιώργο Σεφέρη. Αυτό ήταν το παιδί. Έφηβος. Το καλοκαίρι στα 16 μου χρόνια τραγούδησε μια ξένη φωνή μέσα στα αυτιά μου. Είδα, θυμούμαι, στην ακροθαλασσιά, ανάμεσα στα κόκκινα δίχτυα και μια βάρκα ξεχασμένη στην άμμο, σκελετός. Δοκίμασα να την πλησιάσω τη φωνή εκείνη, βάζοντας την ακοή μου πάνω στην άμμο. Η φωνή χάθηκε, μα ένα πεφταστέρι, σαν να βλέπα για πρώτη φορά ένα πεφταστέρι και στα χείλια η αρμύρα του κυμάτου. Τη νύχτα εκείνη δεν ήρθαν πια οι ρίζες των δέντρων. Την άλλη μέρα ένα ταξίδι ανοίχθηκε μέσα στο νου μου και έκλεισε πάλι σαν ζωγραφισμένο βιβλίο. Συλλογίστηκα να πηγαίνω κάθε βράδυ στα Κρογιάλη, να μάθω πρώτα τα Κρογιάλη και έπειτα να πάρω το πέλαγο. Την τρίτη μέρα αγάπησα μια κοπέλα πάνω σε μια κορφή. Είχε ένα άσπρο σπιτάκι σαν ρημοκλήση, μια γριά μάνα στο παραθύρι με σκυμμένα γυαλιά πάνω σε βελόνες, πάντα σιωπηλή. Μια γλάστρα βασιλικό, μια γλάστρα γαρούφαλα, την έλεγα νομίζω Βάσο, Φρόσο ή Μπίλιο. Έτσι ξέχασα τη θάλασσα. Μια Δευτέρα του Οκτώβρη βρήκα μια σπασμένη στάμνα μπροστά στο άσπρο σπιτάκι. Η Βάσο, για συντομία, φάνηκε με ένα μαύρο φουστάνι, αχτένιστα μαλλιά και κόκκινα μάτια. Όταν τη ρώτησα, πέθανε ο γιατρός, λέει, πέθανε, γιατί δεν σφάξαμε το μαύρο κόκορα στα θεμέλια. Πού να βρεθεί μαύρος κόκορας εδώ πέρα? Μονάχα άσπρα κοπάδια και τα πουλιά τα πουλούν μαδημένα στην αγορά. Δεν φανταζόμουν έτσι τη θλίψη και το θάνατο. Έφυγα και ξαναγύρισα στη θάλασσα. Τη νύχτα πάνω στην κουβέρτα του Ενικόλα ονειρεύτηκα μια παμπάλαιη ελιά να δακρύσει. Παλικάρι. Ταξίδεψα ένα χρόνο με τον καπιτάν Δυσσέα, ήμουν καλά. Στην καλοκαιριά βολευόμουν στην Πλώρη, πλάι στη Γοργόνα. Τραγουδούσα τα κόκκινα χείλια της, κοιτάζοντας τα χελιδονόψαρα στη Φουρτούνα. Τρύπωνα σε μια γωνιά στα μπάρι μαζί με το καραβόσκυλο που με ζέστανε. Σαν βγήκε ο χρόνος, είδα ένα πρωί μιναρέδες. Ο ναύκλειος μου είπε, είναι η Αγία Σοφιά, θα σε πάω το βράδυ στις γυναίκες.
Έτσι γνώρισα τις γυναίκες που φορούν μονάχα κάλτσες, εκείνες που διαλέγουμε μάλιστα. Ήταν ένας περίεργος τόπος. Ένα περιβόλι με δύο καρυδιές, μια βράνα, ένα πηγάδι, τρίγυρο τείχος με σπασμένα γυαλιά στην άκρη, ένα αυλάκι τραγουδούσε στο ρεύμα της ζωής μου. Τότε είδα για πρώτη μου φορά μια καρδιά κρυπημένη με τη γνωστή σαΐτα, ζωγραφισμένη στο τείχο με κάρβονο. Είδα τα φύλλα της κλιματαριάς κίτρινα, πεσμένα χάμ, κολλημένα στις πλάκες, στη φτωχή λάσπη και έκανα ένα βήμα να πάω πίσω στο καράβι. Τότε ο ναύκληρος μ' άρπαξε από το γιακά και με πέταξε μέσα στο πηγάδι. Το ζεστό νερό και τόση ζωή τριγύρω στο δέρμα. Έπειτα το κορίτσι μου είπε παίζοντας απρόσεκτα με το δεξί του στήθος: «Είμαι από τη Ρόδο, μα ρεβόνιασαν 13 χρονό για 100 παράδες». Και τα βλάκι τραγουδούσε στο ρεύμα της ζωής μου. Θυμήθηκα τη σπασμένη στάμνα μέσα στο δροσερό από με σήμερα και συλλογίστηκα. Θα πεθάνει κι αυτή, πώς θα πεθάνει. Της είπα μονάχα, πρόσεξε, θα το χαλάσεις, είναι η ζωή σου. Το βράδυ στο καράβι δεν βάσταξα να σημώσω τη γοργόνα, ντρεπόμουν.